Καλημέρα, καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια. Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Ευχαριστώ να είστε καλά. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και έκπληξη που η Λαϊκή Συμπήρωση κερδίζει την Κεσαριανή. Το πάτε σχεδόν ένα λάξ. Μία χάρτη, μία κερδίζετε. Εντάξει, έκπληξη δεν μπορεί να το πει, αλλά ποτέ δεν ξέρει πριν τι εκλογέ το αποτέλεσμα. Κάλπη είναι κάλπη. Κάλπη είναι κάλπη. Ωστόσο, φάνηκε η δύναμη από την πρώτη Κυριακή. Ήτανε... Ναι, ήταν ναι, φανερό. Πέντε μονάδε μπροστά. Είναι φανερό ότι επέδρασε η συνολική άνοδο του Κουκουέ στις εκλογέ που έγιναν στι διπλέ. Και στην Κεσαριανή είχαμε σημαντική άνοδο σαν Κουκουέ. Βεβαίως και στις βουλευτικές είχε έρθει. Ναι, για τις βουλευτικές μιλάω. Βεβαίως το 35,3% πήραμε στον πρώτο γύρο, που είναι ιστορικά υψηλό. Δηλαδή, πέρα από το να ήμιστο τον Παναγιώτη τον Μακρύ, δεν έχει πάρει κάποιος άλλος υποψήφιος τόσο ψηλό, τόσο ψηλά. Όλο αυτό δεν ήταν άνθρωποι που ψήφισαν το Κουκουέ. Ήτανε, γιατί το Κουκουέ πήρε 18% στην Κεσαριανή περίπου στις βουλευτικές εκλογές. Είναι ένας κόσμος ο οποίος βεβαίως εκτίμησε την δικιά μας την πορεία που είχαμε και σαν διοίκηση αλλά και σαν αντιπολίτευση, και ταυτόχρονα συνέκρινε με την πορεία της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Αυτό φάνηκε περισσότερο και στην δεύτερη Κυριακή. Οπότε ήσασταν οι δύο δήμαρχοι αντίπαλοι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε νομίζω ότι ήταν ακόμα πιο φανερό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν άλλη επιλογή στον πρώτο γύρο, σχεδόν σύσσωμοι, ψήφισαν στο δεύτερο γύρο το ψηφοδέλτιο το δικό μας. Ήρθαν, ψήφισαν ή μείνατε σε αυτά που είχατε πάρει την πρώτη Κυριακή? Όχι, όχι, ανεβήκαμε σαν ψήφους. Πήγατε παραπάνω. Βεβαίως, είναι λογικό ότι όταν δεν έχουν περιφερειακές εκλογές, όταν πολλοί συνδυασμοί δεν συμμετέχουν, η συμμετοχή να μειώνεται. Έτσι και υπήρξε όμως αποχή. Έτσι. Η αποχή ήταν πολύ μεγάλη. Υπήρξε αποχή. Παντού υπήρξε αποχή. Είναι ενίο το πρόβλημα. Δεν είναι, σε όλη τη χώρα. Δεν είναι πρόβλημα της Κεσαριανής. Είναι παντού. Αλλά βεβαίως πήραμε περισσότερους ψήφους τη δεύτερη Κυριακή. Και τώρα είναι το μεγάλο ερώτημα. Τους άρεσε η δική σας δημοτική αρχή ή ήταν πολύ δυσαρεστημένη με τον κύριο Βοσκόπουλο? Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει με μια λέξη. Αυτό είναι συνδυασμός. Και κρίνανε γιατί και την προηγούμενη φορά, και κρίνανε τη δικιά μας δημοτική αρχή, και την προηγούμενη φορά είχαμε βγει πρώτη δύναμη με 30% κάτι. Όταν βγήκαμε δημοτική αρχή είχαμε 22,5%. Την προηγούμενη φορά είχατε και περιπέτεια, είχατε και επαναληπτικές. Ναι, είχαμε επαναληπτικές. Όχι, δεν εννοώ. Τότε που βγήκαμε δημοτική αρχή είχαμε πάρει 22,5%. Όταν τέλειωσε η πρώτη μας θητεία, πήραμε στον πρώτο γύρο 30% σκέτο, για να πω. Αυτό έδειξε και τη θετική γνώμη που είχε ο κόσμος και στην πρώτη μας θητεία. Ναι. Ανεξάρτητα από τις συμμαχίες που γίνανε, γιατί γίνανε συμμαχίες ανοιχτές. Και τώρα έγιναν. Και τώρα. Όχι, εννοώ, απλά δεν λειτουργήσαν τόσο. Δεν λειτουργήσαν τόσο. Γιατί ο λαός της Κεσαριανής είχε πείρα πλέον από αυτή τη συμμαχία για τα αποτελέσματά της. Οπότε έκρινε, θέλω να πω, το θετικό. Υπάρχουν τα στοιχεία της θετικής πορείας δικιάς μας που το έκρινε ο κόσμος, αλλά και τη σύγκριση. Προφανώς. Λειτουργήσαν και τα δύο. Φυσικά, όπως σας ανέφερα και στην αρχή, λειτουργήσε η γενική άνοδος που είχε το Κουκουέ. Αυτό, και το κλίμα ήταν. Και λίγο, το κλίμα, η γενική άνοδος του Κουκουέ και στη Κεσαριανή, αλλά και συνολικά στη Κεσαριανή για την περιφέρεια, πήραμε 30%, 30% κάτι. Ναι. Που είναι σημαντικό. Το διπλάσιο σχεδόν από τις βουλευτικές. Ναι. Που είναι σημαντικό. Δηλαδή, υπήρχε ο παράγοντας, αυτό που λέμε πολιτικές συνθήκες που γίνονται, οι εκλογές παίζουν ρόλο πάντα. Δεν είναι μόνο τοπικά. Προφανώς, προφανώς. Και παίζει ρόλο το γενικότερο πολιτικό κλίμα. Αν γινόταν τώρα, μπορεί να ήταν και ακόμα μεγαλύτερο. Έτσι όπως είναι η κατάσταση γενικότερα της αντιπολίτευσης. Είχατε πάντως και μια συμπαράταξη τριών παρατάξεων τώρα απέναντί σας, έτσι, με την παράταξη του κ. Βοσκόπουλου. Ναι, αυτό ήταν και την προηγούμενη φορά. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω την προηγούμενη φορά, στον είχε πρώτο γύρο. Αυτόδομα. Ναι, αλλά στον πρώτο γύρο η μισή, με προεξέχοντα τον κ. Παπά, είχε στηρίξει τον Βοσκόπουλο στον πρώτο γύρο και σύσσωμε το δεύτερο. Και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι της μέσα στο. Μαζί με τον κύριο Βοσκόπουλο. Ναι. Οι άλλες παρατάξεις, αυτές που. Η τρίτη παράταξη ήταν μια παράταξη στα χαρτιά, εμείς τη λέμε. Ήταν του πρώην δημάρχου του Καμπάκα, πριν από μένα, από την πρώτη φορά. Ναι, ναι, ναι. Η οποία στην ουσία ήταν ενσωματωμένη στην παράταξη του Βοσκόπουλου. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Απλά
για λόγους εντυπώσεων το... Για να δημιουργηθεί κλίμα. Το κλίμα, ναι. Εντάξει, αυτό στις εκλογές γίνονται. Τώρα, πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι ότι πλέον η δύναμη είναι αρκετά μεγάλη της Λαϊκής Σπήρωσης και στην Αττική. Πιθανότητα θα μιλήσουμε μετά αν έχετε προοπτική και την ΠΕΔΑ να έχει έδρα αυτή τη φορά τη Λαϊκή. Είχαμε στην ΠΕΔΑ, είχαμε δύο έδρες. Στην ΚΕΔΕ. Ναι. Στην ΚΕΔΕ. Και στην ΚΕΔΕ, αν θα διεκδικήσετε. Θα το δούμε. Ναι. Πρέπει να βγουν λίγο τα κουκιά τώρα, όπως πάει το πράγμα. Εντάξει, τώρα η εκλογή της ΚΕΔΕ του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με τελείως καλπονοθευτικό τρόπο γίνεται. Να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι είναι περίεργο. Να σας πω, όχι, να τα πούμε δύο πράγματα. Δηλαδή, πρώτον εκλέγεται από τα δημοτικά συμβούλια. Τα δημοτικά συμβούλια εκλέγονται με αυτό το σύστημα. Από τα δημοτικά συμβούλια εκλέγονται οι δήμαρχοι έτσι κι αλλιώς και βγάζει έναν η πρώτη και έναν δεύτερη παράταξη. Mm-hmm. Στην ΠΕΔΑ, ενώ οι δήμαρχοι εκλέγονται κατευθείαν για το συνέδριο της ΠΕΔΑ, αυτοδικαίως, της ΚΕΔΕ, στην ΠΕΔΑ ψηφίζουν και ήδη για τους αντιπροσώπους που βγάζει πέρα από τους δημάρχους. Ναι, ναι, ναι. Και ό,τι περισσεύει, τα υπόλοιπα δεν βάζουν κλάσμα, ό,τι περισσεύει τα παίρνει το πρώτο συνδυασμό τους αντιπροσώπους. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για πολλά οπότε στάδια. Οπότε οι παρατάξεις των δημάρχων είναι αυτές που έχουν μεγάλη δύναμη. Ευνοούν κυρίως την πρώτη παράταξη. Mm-hmm. Γενικότερα. Ναι. Το σύστημα που έγινε των εκλογών τώρα ευνόησαν τις πρώτες παρατάξεις. Ευνόησαν και εσάς βέβαια που ήρθατε πρώτοι. Αν ήσασταν κι αλλού θα ήταν καλά. Πάντως το γεγονός ότι αυτή τη φορά πήρατε αρκετούς δήμους και στην Αττική δείχνει ότι... Δείχνει τη γενικότερη άνοδο. Ότι υπάρχει μια γενικότερη άνοδος. Είναι φανερό αυτό, νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί, ότι αυτή η θετική πορεία εκφράστηκε και στις εκλογές, και στις πρώτες και στις δεύτερες, εκφράστηκε και στις περιφερειακές και στις δημοτικές εκλογές. Νομίζω ότι αυτό κανείς σήμερα δεν το αμφισβητεί και συνεχίζεται αυτή η πορεία. Είναι ένα στοίχημα τώρα αυτό να σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση και να αυξηθεί για τη Λαϊκή Σπήρωση και το ΚΚΕ. Εμείς, ξέρετε, από την πρώτη στιγμή πρωτοστατούμε για τα ζητήματα, για τα προβλήματα που αφορούν τα λαϊκά στρώματα. Αυτό αναγνωρίζεται από ευρύτερες δυνάμεις. Και καλούμε σε μια τέτοια, σε αυτόν τον αγώνα, ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν ή είναι σε άλλους πολιτικούς φορείς, να συναντηθούμε σε αυτή την πάλη για την υπεράσπιση των προβλημάτων. Έχουμε προβλήματα σοβαρά. Μιλάω γενικότερα. Γενικότερα. Δέστε τα ζητήματα, ας πούμε, της ακρίβειας. Δέστε τα ζητήματα του πολέμου. Mm-hmm. Γιατί έχουμε στην Παλαιστίνη γίνεται σφαγή. Και εκεί έχουμε συμμετοχή της χώρας μας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο που συμμετέχει. Με αυτόν τον περίοδο. Έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις... Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν φτάνουν με την ανεργία αυτή. Νομίζω για πολλούς εργαζόμενους και συνταξιούχους δεν τελειώνει ο μήνας. Άρα έχουμε τα ζητήματα... Δεν τελειώνουν δύο εβδομάδες. Σωστό, αν ήταν μήνα, μια χαρά θα τα πείτε. Σωστό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Συμφωνώ. Έτσι είναι το πιο σωστό. Έχουμε δηλαδή προβλήματα που εμείς μπαίνουμε μπροστά σε αυτή την πάλη για τα δικαιώματα του λαού. Οπότε είναι φυσικό ένα κομμάτι του λαού να βλέπει, να κάνει το βήμα και εμείς αυτό θέλουμε να το επιδιώξουμε. Πόσο μπορεί να παλέψει ο Δήμος μέσα από το Δήμο και ο κόσμος βεβαίως και οι δημότες της Κεσαριανής, ώστε εντάξει, να ανατραπεί είναι δύσκολο προφανώς μέσα από το πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά να βοηθηθεί λίγο η κατάσταση. Κοιτάξτε, εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι ο Δήμος με όλους τους νόμους που έχουν ψηφιστεί είναι κομμάτι του κρατικού μηχανισμού. Και τι λέμε στα βασικά. Γι' αυτό μιλάτε και για τοπική διοίκηση και όχι για τοπική αυτοδιοίκηση. Τοπική διοίκηση. Εμείς τι λέμε στα βασικά μας συνθήματα. Ότι εμείς θα είμαστε αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Δήμος και από την πλευρά της διοίκησης θα σταθεί στον βαθμό που μπορεί, έτσι, θα σταθεί απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική, είτε αυτό είναι αρμοδιότητα ακριβώς δική του, είτε αφορά το λαό γενικότερα. Γιατί λαϊκά στρώματα μας εξέλεξαν. Μας εξέλεξε, άρα έχουν προβλήματα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα που είναι αρμοδιότητα του Δήμου με την κλασική έννοια. Ναι, ναι. Οι προβλεπόμενες αρμοδιότητες. Υπάρχουν και. Άρα λοιπόν εμείς αυτό το ζήτημα το βάζουμε. Θα μιλήσουμε για όλα τα ζητήματα και μιλήσαμε για όλα τα προβλήματα που απασχολούν το λαό. Mm-hmm. Ταυτόχρονα θα διεκδικήσουμε ζητήματα για να καλυφθούν ανάγκες. Να σας πω ορισμένα πράγματα. Το ζήτημα της παιδείας. Εδώ είναι γνωστό ότι παντού υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία. Παλιά είναι τα σχολεία. Τα χρήματα που δίνονται
από την κεντρική κυβέρνηση για τη συντήρηση ή για τον αντισεισμικό έλεγχο κτλ. Είναι ελάχιστα. Εμείς και την προηγούμενη φορά πήραμε περισσότερα χρήματα από αυτά που έδινε ο κρατικός προϋπολογισμός. Ένα ποσό 750.000 πήραμε έξτρα από την ΚΤΥΠ και 150.000 από την περιφέρεια για επισκευές. Έχουμε συνείδηση ότι αυτά δεν φτάνουν για τα σχολεία της Κεσαριανής, όταν ας πούμε το πρώτο δημοτικό είναι πριν την, από το 30. Πριν το 30. Ναι, λέγεται Βενιζέλου. Α. Το όνομα καταλαβαίνετε πότε φτιάχτηκε. Έτσι. Στα τελειώματα των Βενιζέλους. Ναι, ναι. Εκεί. Άρα λοιπόν έχουμε συνείδηση ότι θα χρειαστούν έξτρα χρήματα από αυτά που δίνει, τα ελάχιστα που δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Ή υπάρχουν ανάγκες που έχουν να κάνουν με την αντιπλημμυρική προστασία. Αν και εμείς δεν έχουμε τόσο έντονα φαινόμενα, γιατί ό,τι έργα είχαν γίνει παλιά ήταν ουσιαστικά έργα. Κρατάνε είναι ακόμα. Και η φύση της Κεσαριανής τέτοια. Αλλά χρειάζεται όμως συμπληρωματικά έργα που έχουν να κάνουν με δίχτυα αντιπλημμυρικής ομβρίων υδάτων που λέμε, προκειμένου να... Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό. Και Σαριανή, επειδή είναι η απόλυξη της Αττικής Οδού, έχει τεράστιο πρόβλημα κυκλοφοριακού. Μπαίνει κόσμος πολύ. Εγώ. Ναι, άμα δείτε από τις 9.30 ώρα μέχρι για αρκετές ώρες και το πρωί και το απόγευμα, έχει ποτηλιάρισμα. Και η ιδιομορφία της πια είναι ότι ο κεντρικός δρόμος είναι ο δρόμος επικοινωνίας από την Ιάρης και κάτω της μισής Κεσαριανής, πάνω Κεσαριανής. Τώρα με τα έργα του μετρό αυτό θα αυξηθεί. Σαν πρόβλημα ενώ στη διαδικασία των έργων. Οπότε απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις. Υπάρχουν λύσεις εναλλακτικές, όπως είναι το άνοιγμα του δρόμου που περνάει μέσα από την Πανεπιστημιοπολή. Στα όρια της Κεσαριανής είναι, δεν είναι. Το οποίο θα διευκολύνει. Θα πρέπει να τα συμφωνήσετε όμως, δεν είναι έτσι εύκολα. Κοιτάξτε. Έχουν γίνει προκατακτικές συζητήσεις με το Πανεπιστήμιο. Από τη Δημοτική Αρχή την προηγούμενη δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάνει ακόμα, αλλά θα κάνουμε. Είναι ουσία ζήτημα. Και θα πρέπει να κατανοηθεί. Με πολλούς τρόπους. Ο καθένας, ο λαός έχει τους τρόπους να έχει τα επιχειρήματα. Να πιέζει. Να πιέζει. Έτσι, το λέμε ανοιχτά. Νομίζω το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε όλοι. Να ας κάνουμε μια πρώτη διακοπή, να πάρετε και εσείς μια ανάσα και επιστρέφοντας να δούμε και τα γενικότερα θέματα της αυτοδιοίκησης που φαντάζομαι θα διεκδικήσετε. Και σε ποια κατάσταση θα παραλάβει το Δήμο από πρώτη να, να δούμε τι γίνεται από προσωπικό, τι γίνεται από όλα αυτά που είναι τα δύσκολα και μετά να δούμε και τα εξειδικευμένα τη. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Πάμε να συζητήσουμε με τον εκλεγμένο Δήμαρχο Κεσαριανής, τον κύριο Ηλία Σταμέλο, για τα πάγια αιτήματα της Λαϊκής Συσπήρωσης, που τώρα όμως ας πούμε αυτό για το προσωπικό έχει γίνει, ακόμη και η κυβερνητική είναι σε αδιέξοδο, δηλαδή λένε δεν γίνεται, πρέπει να πάρουμε προσωπικό στους Δήμους. Η Κεσαριανή σε τι κατάσταση είναι, κύριε Σταμέλο, έχετε εικόνα? Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε σαφή εικόνα. Είναι στο μέσο όρο, θα το πούμε, των προβλημάτων. Υπάρχουν παντού ελλείψεις. Και όσον αφορά την καθαριότητα. Που υποτίθεται ότι έγινε κιόλας μία. Ήταν και η μόνη υπηρεσία που μία μοναδική και κόσμο. Ναι. Όχι, όχι, είναι οι προσλήψεις που είχαμε πάρει από την 3K. Την 3K τότε. Ναι, ναι. Δεν έχουν ξαναγίνει προσλήψεις. Όχι, ενώ μεταξύ. Για την 3K λέει. Ναι, ναι. Ωστόσο έχει φύγει κόσμο. Τα τελευταία 13 χρόνια μόνο η 3K έχει γίνει. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Έχει φύγει κόσμο στη σύνταξη, μεγαλώνει. Είναι το πράσινο. Εμείς έχουμε πολύ πράσινο. Έχουμε τεράστιο. Δεν έχει τεχνίτες. Για να κάνεις την παραμικρή δουλειά, δεν λέω για μεγάλες δουλειές. Δηλαδή αυτό που λέμε η καθημερινότητα, το πεζοδρόμιο, τα σχολεία, υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχουν ελλείψεις σε μηχανικούς, προκειμένου να κάνεις τις μελέτες. Δεν γίνεται με δύο μηχανικούς ή τρεις, ένας δήμος, να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα. Προφανώς. Το αντικείμενο, το σύνολο. Σε επιστημονικό προσωπικό έχουν να πάρουν οι δήμοι... Πάνω από δεκαετία. Ναι, βεβαίως, και οικονομολόγους χρειάζεσαι, δηλαδή και στο... έχεις παντού ελλείψεις. Παντού ελλείψεις προσωπικό. Αυτό βέβαια είναι πολιτική. Εγώ θυμάμαι και από το συνέδριο της ΚΕΔΕ το τελευταίο στο Βόλο που ήμουν σύνεδρος, μίλαγε για ελάχιστους επιστήμονες ο πρώην υπουργός εσωτερικών. Δεν μιλάει καθόλου για καθαριότητα. Είναι πολιτική δηλαδή για να προωθήσει τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Τις μορφές αυτές Κίνσεπ, τις μορφές... Συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες. Και την παραχώρηση υπηρεσιών. Παραχώρηση υπηρεσιών, όπως είναι καθαριότητα ή άλλα αντικείμενα. Αυτή είναι πολιτική. Ως εκ τούτου είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρόβλημα που τα αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι
μόνο που δεν διεκδικούνται από όλους τους Δήμους. Δηλαδή, μπορεί να τα αναφέρουν, αλλά όταν βάζεις το ζήτημα τι θα κάνουμε για να διεκδικήσουμε προσωπικό μόνιμο, εκεί αρχίζει η υποχώρηση. Να κάνουμε ένα αίτημα. Ναι. Πώς το λένε, να μην το πω αλλιώς. Έτσι δεν είναι. Ή υπάρχουν τα ζητήματα οικονομικά. Δεν μπορεί, η χρηματοδότηση των Δήμων είναι πολύ χαμηλή. Είχαν γίνει περικοπές με τον. Με τους μνημονιακούς νόμους και τα λοιπά, έχουν περικοπεί η ΚΑΠ κατά 60%. Σωστά. Και δεν μιλάω για τις δαπάνες για τα σχολεία, για τις συντηρήσεις των σχολείων ή για άλλες δαπάνες που χρειάζονται η τοπική διοίκηση. Και ενώ ο λαός πληρώνει το 95% των φόρων. Δεν σκέφτεται στο προϋπολογισμό τώρα που συζητιέται στη Βουλή. Αυτό, αλλά τώρα θεωρητικά, σύμφωνα με αυτά που λέει η κυβέρνηση, έχουν αυξηθεί οι φόροι που πληρώνουμε. Δηλαδή, βεβαίως, η εισπραξιμότητα των. Είτε, αυτή η υπεραπόδοση. Γι' αυτό άλλωστε μοιράζονται και τα πα που μοιράζονται. Ναι, υπεραπόδοση. Ναι. Ναι. Αναλογικά θα πρέπει να αυξάνονται και τις αυτοδιοίκησεις. Ακόμα δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει εσείς, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα και η αύξηση στους υπαλλήλους δημοσίου και στους υπαλλήλους του Δήμου που δίνεται, αν αυτό θα καλυφθεί από τους κεντρικούς αυτοτελείς φορείς. Το διαβεβαίωσε ο Υπουργός την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Λιβάνης. Θα δούμε, ακόμα δεν έχουν έρθει όμως. Στα λόγια, έτσι. Στα λόγια. Θα δούμε τον προϋπολογισμό τώρα. Ακόμα δεν έχουν έρθει οδηγίες κτλ. Ή χρήματα. Γιατί από την 1η Γενάρη θα αρχίσουν να τρέχουν αυτές οι αυξήσεις. Και οι Δήμοι να πούμε ότι προπληρώνουν, οπότε από Δεκέμβρη θα προγραφανούν. Θέλω να πω δηλαδή ότι το οικονομικό επίσης, και εδώ υπάρχει διαπάλη. Δηλαδή, τι λέει η πλειοψηφία των Δημάρχων, ότι να μας δώσουν τη δυνατότητα να φορολογούμε. Δώστε μας το έμφυα. Ο έμφυα, ένας από άδικος φόρος που έγινε, έγινε έτοιμα από την πλειοψηφία των Δημάρχων να γίνει μόνιμος. Και να είναι στα χέρια τους. Φτάνει. Αυτό που λέγαμε χαράτσι. Τα χαράτσια πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορεί δηλαδή ο λαός να πληρώνει από μια μεριά τέτοια βαριά φορολογία με όλους τους τρόπους και από την άλλη να προωθείται η ανταποδοτικότητα, δηλαδή για κάθε υπηρεσία που δίνει ο Δήμος, ας πούμε πνευματικό κέντρο, να σου λέει βάλε αντίτιμο. Δηλαδή να είναι δικαίωμα τελικά. Τα δικαιώματα να περιορίζονται σε αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα. Όχι για όλο το λαό να είναι καθολικά δηλαδή τα δικαιώματα. Το παιδί αυτό που δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, να παρακολουθήσει. Εμείς βεβαίως τα έχουμε δωρεάν. Και δώσαμε μάχη με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν είχε την πλειοψηφία που θέλει να βάλει αντίτιμο και δεν πέρασε. Έτσι. Για να έχουν, ας πούμε, τα παιδιά, όλα τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, το δικαίωμα στο να πειραματίζονται στην νεαρή ηλικία, να ψάχνουν το πώς θα γίνει. Υπάρχουν ένα ζήτημα μεγάλο που δεν έχει ανοιχτεί ακόμα, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας, είναι το πρόστιμο για τα απόβλητα. 25 ευρώ τον τόνο. Το τέλος ταφής απορριμμάτων. Τέλος ταφής. Αυτό υποτίθεται για να προωθηθεί. Έχει μπει, αλλά έχει ανασταλεί. Ναι, ανασταλεί λόγω των εκλογών. Ναι. Βεβαίως. Και το αίτημα, γιατί ήμουνα και στην Πέδα στο Διοικητικό Συμβούλιο, το αίτημα της πλειοψηφίας ήταν να μπει σταδιακά. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Γιατί είναι πρόστιμο στην ουσία. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι δεν προχωράει ανακύκλωση. Ανακύκλωση θέλει μέτρα για να προχωρήσει. Θέλει χρηματοδότηση, σχέδιο, ενιαίο. Να φτιάξουμε το εργοστάσιο. Λοιπόν, θέλει δηλαδή. Θέλει ενίο σχέδιο να προχωρήσει η ανακύκλωση κτλ. Δεν προχωράει με πρόστιμα. Αλλά αυτά τα πρόστιμα θα κληθούν οι Δήμοι να τα πληρώσουν ή να τα μετατοπίσουν στους δημοτικούς στρωμάτους. Βέβαια. Έχουμε δηλαδή τέτοια θέματα τα οποία είναι σημαντικά για την τοπική διοίκηση ή τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Ναι. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Ναι. Να κάνουμε τη διακοπή μας, κύριε Σταμέλο. Ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και διαφημιστικά και επιστρέφοντας να δούμε και ζητήματα που αφορούν όλους τους Δήμους, σαν αυτά που αναφέραμε τώρα, αλλά και τα εξειδικευμένα της Κεσαριανής. Κάντε καμία ερώτηση για τα δικά μας. Σιγά-σιγά θα πούμε και σε αυτά. Και πάμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τον εκλεγμένο Δήμαρχο Κεσαριανής, τον κύριο Ηλία Σταμέλο, να δούμε τι βρίσκει τώρα που ενημερώνεται για την πόλη της Κεσαριανής. Πρώτα απ' όλα, σας ενημερώνει η επερχόμενη Δημοτική Αρχή κανονικά? Όχι, βέβαια. Η ενημέρωση γίνεται από. Βέβαια, κανονικά. Όχι, το λέω γιατί ένα από τα προβλήματα που είχαμε κάνει και κριτική είναι ο τρόπος και το ύφος. Και ο τρόπος που ενημερώνει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Καμιά ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Οπότε το είπαμε αυτή τη φυσικότητα γιατί. Το θεωρούσατε δεδομένο εσείς. Η ενημέρωση όμως γίνεται από τους διευθυντές. Στις υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες. Βεβαίως με τους περισσότερους είμαστε παλιοί γνωστοί. Οπότε είναι εκεί πιο εύκολο. Και επίσης έχουμε και σοβαρή γνώση. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι βρίσκεται. Στα οικονομικά σε τι κατάσταση. Δεν μας εκπλήσουν τα οικονομικά καταρχήν. Το λέω δεν μας εκπλήσουν γιατί πραγματικά αυτό που είχαμε καταγγείλει και προεκλογικά και όλη την προηγούμενη περίοδο ότι έχουμε ένα συνουσιαστικά χρεωμένο Δήμο, αυτό διαπιστώνουμε από τώρα δηλαδή που συζητάμε τα οικονομικά. Τα χρέη είναι δυσθεώρατα για τα δεδομένα του Δήμου. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο χρέη. Αυτά θα αποτυπωθούν ολοκληρωμένα στις 31 του μήνα, του Δεκέμβρη, που θα κλείσει ο χρόνος. Τα είχαμε αυτά όμως καταγγείλει κιόλας γιατί στον ισολογισμό. Είναι δάνεια δηλαδή. Είναι χρέη προς τρίτους. Μιλάω όχι για τα δάνεια. Ναι. Γιατί έγινε στη δικιά μας προεκλογική περίοδο και μια, πώς το λένε, ένα παιχνίδι από τη Δημοτική Αρχή για τα δάνεια που ερχόσαν από το παρελθόν, όχι από εμάς, από το παρελθόν. Προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Και τα θρίζαν όλα μαζί. Εγώ μιλάω για τα χρέη που δεν έχουν σχέση με τα δάνεια. Τώρα τέλειωσε. Προς τρίτους δηλαδή. Ναι. Και τα χρέη αυτά δεν ήταν από παλιά. Εμείς στις 31 Αυγούστου του 2019, όταν παραδώσαμε το Δήμο, και αυτά είναι καταγεγραμμένα στον ισολογισμό του Σεπτέμβρη του 2019. Είχαμε 1 εκατομμύριο στο ταμείο αποθεματικό και γύρω στις 340.000 σε τρέχοντα χρέη. Τα χρέη ήταν τρέχοντα. Ναι. Δηλαδή είχε ρυθμιστεί. Άρα γύρω στα 700.000 σήμερα. Σήμερα, όταν το καταγγείλαμε τον Ιούνιο του 2012, και αυτά βρίσκουμε τώρα. Το λέω όμως με τους ισολογισμούς για να μην μπερδευόμαστε. Ήταν 1.200 τα χρέη. Με 300-400.000 στο ταμείο. Και με προκαταβολή 350-70.000 τα οποία είχαν πάρει από την κρατική χρηματοδότηση του 2014. Προκαταβολή. Τώρα βρίσκουμε κι άλλα. Αλλά δεν θα ήθελα να τα πω αποσπασματικά. Θα ήθελα να ολοκληρωθεί η εικόνα για να δούμε που θα είναι και η πραγματική εικόνα, το τι παραλαμβάνουμε όλα τα χρέη. Δηλαδή θα τα πούμε στο καινούριο χρόνο με τη συζήτηση του προϋπολογισμού, γιατί θα συζητήσουμε προϋπολογισμό τον καινούριο χρόνο, δεν συζητάμε τώρα. Α, δεν θα τον πέρασε τώρα. Όχι, όχι. Εξάλλου και τις προηγούμενες χρονιές η Δημοτική Αρχή που η απερχόμενη δεν συζήταγε ποτέ το Δεκέμβρη προϋπολογισμό ή Νοέμβρη. Το συζήταγε πάντα το Γενάρη. Καθυστερημένα. Ναι, πάντα καθυστερημένα. Τώρα όμως είναι λογικό να συζητήσουμε προϋπολογισμό με βάση τη δικιά μας αντίληψη, βέβαια στα όρια που σου δίνει. Δεν μπορείς να φτιάξεις προϋπολογισμό αυτό που θέλεις. Προφανώς. Αλλά να βάλουμε την. Υπάρχει το παρατηρητήριο. Ναι, τη σφραγίδα μας με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Οπότε εκεί θα έχουμε και ολοκληρωμένη εικόνα το τι θα βρούμε. Γιατί υπάρχουν και άλλα χρέη τα οποία δεν φαίνονται σαν χρέη. Έτσι. Δεν είναι άμεσα. Έχει παίξει ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση, κύριε Σταμένο, το γεγονός ότι η μισή ουσιαστικά θητεία που τελειώνει τώρα ήταν με πανδημική κρίση, με υγειονομική κρίση, ακόλουθησε ενεργειακή κρίση και γενικότερα τα οικονομικά προβλήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο. Η γενική πολιτική έπαιζε πάντα ρόλο και στη δικιά μας τη θητεία. Για να είμαστε καθαροί. Και είναι το ένα το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που είπαμε και πιο μπροστά. Δεν μπορεί να κυνηγήσει όμως. Δεν μπορεί. Αλλά εδώ μιλάμε για τη σφραγίδα της Δημοτικής Αρχής που απέρχεται. Οι απευθείας αναθέσεις. Η πολυτελής στελέχωση του Δήμου. Δηλαδή, πολλοί σύμβουλοι έμπιστοι. Όλοι πολιτικό προσωπικό που δεν έχει ανάγκη ο Δήμος, είναι το ένα κομμάτι. Η απευθείας αναθέσεις το δεύτερο. Εσείς δεν θα πάρετε δηλαδή τους συμβούλους που προβλέπονται. Κοιτάξτε, να δείτε. Είχαν πάνω από 5 συμβούλους. Εμείς δεν θα πάρουμε 5. Με τίποτα. Δεν θα, έχουμε, δεν θα φτάσετε στο μέγιστο δηλαδή. Ούτε. Δεν θα έχουμε γενικό γραμματέα, παραδείγματος χάρη. Δεν θα έχετε γενικό γραμματέα. Όχι, δεν χρειάζεται. Το Δήμο το δικό μας. Δεν χρειάζεται. Άμα ασχοληθείς, είναι μικρός Δήμος. Δεν χρειάζεται. Όχι ότι δεν είμαστε κατά του θεσμού. Ότι δεν είχατε ούτε την προηγούμενη. Όχι, δεν είχαμε ούτε την προηγούμενη. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να έχεις. Θα έχουμε πιο περιορισμένο. Θα δίνουμε λιγότερα χρήματα σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει απευθείας ανάθεσης επίσης. Για εργασίες που θα μπορούσε να κάνει το προσωπικό το ίδιο. Οι μελέτες. Νέα χρονιά.
να είστε καλά, να έρθουμε εδώ να τα πούμε συγκεκριμένα. Έχω στο μυαλό μου δηλαδή πράγματα, αλλά χρειάζεται να τα δούμε ολοκληρωμένα. Υπάρχουν όμως και δουλειές που δεν μπορούν να γίνουν με το προσωπικό του Δήμου. Αυτές θα γίνουν σε συνεργασία με ιδιώτες ειδική σας διοίκηση. Κοιτάξτε, τα μεγάλα έργα, παραδείγματος χάρη, θα κάνει διαγωνισμό. Όμως έργα εμείς με απευθείας ανάθεση. Μιλάμε για το πράσινο, για παράδειγμα, που έχει γίνει πολύ ντόρο σε πάρα πολλούς δήμους για ανάθεση ιδιώτη, επειδή. Κοίταξε, προς το παρόν έχουμε προσωπικό αυτή τη στιγμή που είναι με δικαστικές αποφάσεις. Έκτακτοι οι οποίοι μείνανε. Βεβαίως, συγκεκριμένες παρεμβάσεις μεγάλες που αδυνατεί το προσωπικό, αυτό θα το βοηθήσουμε. Αλλά θα προσανατολιζόμαστε να κάνει τη δουλειά το προσωπικό που έχουμε. Έτσι, αλλά βεβαίως τώρα. Επειδή έχουμε πολλά μεγάλα δέντρα και ψηλά, μπορεί να χρειαστεί να ενισχύσουμε σε αυτό το κομμάτι, στα επικίνδυνα δέντρα, τα οποία χρειάζεται να κλαδευτούν. Και στέκομαι στο πράσινο, γιατί έχει πράσινο και ναι, ναι. Θα έχουμε τέτοιες παρεμβάσεις, αλλά πρέπει πρώτα θα αξιοποιούμε το προσωπικό. Ή τη δυνατότητα μελετών. Ή την απευθείας αναθέσεις. Δεν θα πάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Θα επιδιώξουμε να γίνονται διαγωνισμοί. Υπάρχουν τώρα έργα, μελέτες δηλαδή, που είναι σε ετοιμότητα για να τις πραγματοποιήσετε εσείς? Κοιτάξτε, αυτό που υπάρχει, τα έργα που είναι σε εξέλιξη, τα δύο μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη είναι το έργο της πλατείας, το οποίο είχαμε πάρει εμείς το 2019 από το Φιλόδημος 160.000 για τη μελέτη. Έτσι. Και αξιοποιήθηκαν αυτά τα λεφτά για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Και το έργο του σκοπευτηρίου, που να θυμίσω ότι εμείς στη θητεία δικιά μας είχε ξεκαθαριστεί, είχε φύγει η σκοπευτική. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, είχε φύγει το 2017. Είχε ψηφιστεί με δικιά μας πρωτοβουλία και συνεργασία φυσικά με τον Υπουργό τότε ο νόμος το 2016 που επανέφερε στο δημόσιο και δινόταν στο Δήμο ο χώρος του σκοπευτηρίου. Και από εκεί είχαμε πάρει 200.000 ευρώ μελέτη για μελέτη του σκοπευτηρίου από την περιφέρεια. Μάλιστα, ο μελετής, είχα υπογράψει εγώ τη σύμβαση με τον μελετή γιατί ήθελε διαγωνισμό τον Ιούνιο του 19. Και αυτή η μελέτη ολοκληρώθηκε και σήμερα γίνεται ο διαγωνισμός. Για την, οπότε είναι συνεχιζόμενα έργα. Αυτά είναι συνεχιζόμενα έργα από το Τρίτσις. Ξέρετε τι σημαίνει Τρίτσις. Αν δεν έχεις μελέτη, δεν παίρνεις τίποτα. Προφανώς. Υπάρχουν λοιπόν κάποια συνεχιζόμενα έργα τα οποία βεβαίως θα συνεχίσουν, είναι και στο όραμά μας, τα έχουμε πει αυτά να γίνουν, και φυσικά θα επιδιώξουμε, όπως σας είπα και πιο μπροστά, έργα που έχουν αναγκαία για την πόλη, που έχει να κάνει με τα σχολεία, με τις υποδομές της πόλης που έχουν μείνει. Σας πω ένα παράδειγμα. Προχθές, παρόλο που όλες οι παιδικές χαρές είχαν επιστοποιηθεί, είχαν υπογραφεί από εμάς και γίνανε στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας όλες τις παιδικές χαρές. Τρεις παιδικές χαρές παλιές δεν έγινε τίποτα και τώρα μου είπε η τεχνική υπηρεσία ότι δεν παίρνουν επιστοποίηση. Προφανώς. Γιατί δεν έγινε καμία συντήρηση. Παιδικές χαρές όταν χρησιμοποιούνται χαλάνε. Θέλει συντήρηση. Λέω συγκεκριμένες προδιαγραφές. Είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να ζητήσουμε χρηματοδότηση. Υπάρχει επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα στο γήπεδο της Νιάρης, σε εγκαταστάσεις που είναι κληροδότημα και είναι πρόεδρος ο εκάστοτε δήμαρχος, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, που επίσης πρέπει να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις, γιατί αθλείται νεολαία της πόλης και παίζουν οι ομάδες, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε χρειάζονται δηλαδή να γίνουν, και θα επιδιώξουμε να πάρουμε σε όλους τους τομείς χρηματοδότηση που να εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες, τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων. Επειδή είπατε για το γήπεδο, η φιλοξενία της Κηφισιάς θα συνεχιστεί στο στάδιο. Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε διακηρυγμένη θέση ότι πρέπει να αξιοποιηθούν τα γήπεδα για την νεολαία και τις ομάδες πόλης. Σήμερα οι ομάδες πόλης έχουν εξωστρακιστεί από το γήπεδο πάνω. Και για το μαζικό αθλητισμό. Βέβαια. Από του συλλόγου. Ναι, ναι. Και για το μαζικό αθλητισμό, γιατί η Κεσαριανή έχει πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις για το μέγεθός της. Και αρκετές ομάδες όμως. Έχουμε δύο χόρτο, δηλαδή του Κρητικόπουλου το στάδιο και της Νιάρης. Ένα γήπεδο μεγάλο με πλαστικό και έχουμε και πολλά 5x5. Μικρά. Οι ομάδες της πόλης μέχρι πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες δεν μπορούσαν να βρουν γήπεδο να παίξουν.
γιατί είχαν φύγει από την κυβέρνηση, είχαν παραχωρηθεί στην ουσία όλη η χρήση σε μια ΠΑΕ που δεν έχει σχέση με την πόλη, και άλλες ομάδες ψάχνανε να βρουν να παίξουν. Έτσι, το λέω γιατί εμάς προτεραιότητα αυτή είναι. Πρώτα απ' όλα, μαζικός λαϊκός αθλητισμός στα παιδιά, ομάδες της πόλης, και όχι ΠΑΕ οι οποίες έρχονται από οπουδήποτε άλλο και ο σκοπός δεν είναι να προσφέρουν ή να κερδίσουν. Εντάξει, έφτιαξαν από ό,τι κατάλαβα σε ένα βαθμό το γήπεδο. Δεν το έφτιαξαν. Τουλάχιστον σύμφωνα με την δημοτική αρχή. Δεν φτιάξαν. Το γήπεδο το φτιάξαμε εμείς την προηγούμενη φορά όσον αφορά τις υποδομές. Βεβαίως, ορισμένες υποδομές και πυρόσβεση είχαμε και μέσα από τον αγωνιστικό χώρο και την προφύλαξη γύρω-γύρω. Τα είχαν πάρει αυτά την περιφέρεια. Βεβαίως φτιάξαν ορισμένα πράγματα τα οποία τους εξυπηρετούν σαν ΠΑΕ. Προφανώς, για να μπορούν να παίξουν. Δεν θα έπαιρνε άδεια το γήπεδο. Αλλά το κόστος, αυτό το πληρώνει ενώ της λειτουργίας, το πληρώνει ο Δήμος. Ναι. Δηλαδή, όταν ποτέ... Άρα, στη δική σας πρόθεση να σταματήσει αυτή η συνεργασία, από ό,τι καταλαβαίνω. Να δούμε τις συμβάσεις και βεβαίως σας είπα τις προτεραιότητες και πώς θα το χειριστούμε. Εξάλλου το έχουμε πει και στα γραπτά μας. Δεν είναι ότι το λέω. Στις διακηρύξεις μας έχουμε πει ότι στο λαό της πόλης και όχι σε ξενόφερτη την ΠΑΕ κτλ. Είναι άλλο οι ομάδες πόλης, ανεξάρτητη κατηγορία ανήκουν, και άλλο ομάδες που δεν είναι της πόλης. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα που έχετε να αντιμετωπίσετε στην πόλη είναι αυτό που αναφέραμε και στο πρώτο ημίωρο, το μετρό που έρχεται, τα έργα δηλαδή στην παρούσα φάση, όπου προφανώς και θα σας βάλουν πονοκεφάλους, κυρίως όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Πρώτα απ' όλα, είστε σύμφωνος. Στάβες, έτσι. Προφανώς. Σταθμοί φτάνουν και μετά. Θα τελειώσουν οι σταθμοί. Η δική σας παράταξη ήταν σύμφωνη με το πώς γίνεται τελικά αυτό το έργο στην πόλη, κύριε Σαμπέλο? Κοιτάξτε, όταν αναλάβαμε στη Δημοτική Αρχή την πρώτη φορά, είδαμε ένα σχεδιασμό για δύο σταθμούς. Ο ένας να γίνει στην Εθνική Αντιστάσεω του Πρώτο Δημοτικό. Που έπαιρνε χώρο από τον Πρώτο Δημοτικό, του Βενιζέλου που λέμε, και από το Νιαρίστ. Δημιουργούσε τεράστια προβλήματα. Με δικές μας ενέργειες και απόφαση φυσικά του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήθηκε και άλλαξε θέση ο σταθμός ο δεύτερος. Και πήγε πίσω από το σταθμό του Βενιζέλου, στα όρια με την Πανεπιστημίου Πολύ, για να. Ουσιαστικά πιο κοντά στο Πανεπιστημίο. Πιο κοντά, αλλά εξυπηρετεί το ίδιο καλά και την Πάνω Κεσαριανή, δηλαδή αυτό το σταθμό. Δεν ήταν πρόβλημα. Αυτή την περίοδο διαφωνούσε ο σκόπος στη χωροθέτηση του σταθμού εκεί. Για άλλους λόγους, τα είχαμε πει εκείνη τη στιγμή. Άρα, το στήσιμο του σταθμού ήταν δικιά μας παρέμβαση. Ναι. Οπότε πρέπει τώρα δεν να υπάρχει διαφωνία. Όχι, βέβαια. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, τι προβλήματα θα δημιουργήσει την κατασκευή του. Ναι. Αυτά είναι τα θέματα που σας έλεγα και πιο μπροστά, που θέλουμε να μιλήσουμε με την Πανεπιστημίου Πολύ και να απαιτήσουμε, να ζητήσουμε το άνοιγμα του δεύτερου δρόμου. Γιατί αλλιώς θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Το θέμα το πάρκινγκ υπάρχει παντού σαν πρόβλημα. Προφανώς. Σε όλοι και τώρα που δεν έχουν αρχίσει, θα υπάρξει και μετά. Αυτό θέλει αντιμετώπιση, αλλά θέλει, εμείς έχουμε την αντίληψη ότι και τα πάρκινγκ που θα φτιαχτούν ή θα διεκδικήσουν να φτιαχτούν, να μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι κάτοικοι. Τι εννοώ? Εάν η προηγούμενη δημοτική αρχή θέλει να προωθήσει τα ΣΔΙΤ με ιδιώτες να φτιάξει πάρκινγκ, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πλήρωνε ο κάτοικος. Πόσο είναι, 100-120 ευρώ το μήνα, πόσο πάνε τώρα, ανάλογα την περιοχή. Ανάλογα. Ποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει? Αυτός που έχει. Αυτός που δεν έχει, αυτός που παίρνει 7,5, 8 ή 9 εκατοστάρικα, με τα νίκια στην Κεσαριανή, σίγουρα που έχει να πληρώσει. Άρα, εμείς θα επιδιώξουμε να φτιαχτούν, να κάνουμε βήματα στον χώρο του πάρκινγκ. Το ζήτημα δεν θα το λύσεις. Αυτό σε συνδυασμό, να βρούμε δηλαδή. Άρα, να βρείτε τρόπο να τα φτιάξετε εσείς, να τα φτιάξει ο Δήμος. Ναι, να τα φτιάξει ο Δήμος, έτσι ώστε να μπορεί να τα διαχειριστεί με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες που έχει. Ταυτόχρονα, βεβαίως, πρέπει να πάρεις μέτρα για τη συγκοινωνία σου να γίνει το μέτρο. Δηλαδή, εμείς έχει μια γραμμή η οποία ξεκινάει από την Κεσαριανή και φτάνει στο Πολύγωνο. Η δημοτική συγκοινωνία υπάρχει. Η δημοτική συγκοινωνία δεν είχε καταργηθεί την προηγούμενη τετραετία. Εμείς είχαμε στη δικιά μας ένα λεωφορείο που το νοικιάζαμε μικρό από την ΕΦΕΛ. Μας ειρωνευόταν τότε, αλλά έπαιζε το ρόλο του. Χρειάζεται, και ανάλογα θα δούμε την οικονομική κατάσταση, πραγματικά απαιτείται. Η δημοτική συγκοινωνία πήγαινε από την Πάνω Κεσαριανή μέχρι το μετρό του Ευαγγελισμού και αυτό εξυπηρετούσε πολύ καλά την. Βόηθαγε. Δεν το λύνει η δημοτική συγκοινωνία το πρόβλημα. Όχι. Παντού δεν πρέπει να είναι έτσι. Είναι ευθύνη της ΕΦΕΛ. Και απαιτείται. Και δεύτερη γραμμή που είχαμε,
που πήγαινε στην Κάνικος και δεν εμπλέκε στα... Ήταν μεγάλη άλλη διαδρομή. Είναι μεγάλη άλλη διαδρομή που σημαίνει ότι όταν μπλέξει στην κίνηση... Μπορεί να καθυστερείς πολύ να έρθει. Οπότε δεν βοηθάει καθόλου. Είναι τέτοια μέτρα τα οποία τα έχουμε πει και δημόσια και είναι στο σχεδιασμό μας να τα διεκδικήσουμε, να συζητήσουμε. Έχουμε και άλλα ζητήματα, όπως έχουμε ένα, το βλητικό σταθμό που λέμε μια συνοικία που μένουν κάποιοι άνθρωποι, που είναι οι συνθήκες είναι τραγικές. Δηλαδή δεν έχουν αποχέτευση, δεν έχουν νερό, που είναι μες στην πόλη, στον ιστό. Έχετε θέματα υποδομών. Λίγα ακόμη. Χιλιόμετρα από την Ομόνια. Είχαμε κάνει μια αρχή τότε, δεν συνεχίστηκε. Θα το πιο αποφασιστικά το αντιμετωπίσουμε. Δεν γίνεται δηλαδή στα όρια της πόλης να είναι 150 άνθρωποι που είναι εκεί, να μην έχουν. Και βέβαια έχετε και βουνό, άρα χρειάζεται και πολιτική προστασία όπως και να έχει και χειμώνα και καλοκαίρι. Είναι, σε τι κατάσταση είναι τώρα και τι μπορεί να γίνει, κύριε Σταμίλο? Κοιτάξτε, το γενικό πρόβλημα με την πυροπροστασία το ξέρετε. Ότι η έλλειψη και μέσων και ανθρώπων του πυροσβεστικού σώματος είναι η αιτία και έργων. Έχετε πολύ ισχυρή εθελοντική ομάδα στην Κεσσαρία, ναι, δηλαδή, παράδοση. Το γενικό πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει και για μας. Προφανώς. Αυτό που βοηθάει είναι μια εθελοντική ομάδα που έχει ιστορία και πείρα και η οποία, πώς το λένε, βοηθάει αποφασιστικά στο να μην καεί το βουνό. Βοηθάει και στις δύσκολες συνθήκες, αν και δεν έχουμε εμείς πολλά χιόνια, αλλά βοηθάει και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Αυτή την ομάδα θα τη στηρίξουμε. Είχε απαξιωθεί ως έναν βαθμό, δεν τη στηρίζανε με μέσα και υλικά. Θα τη στηρίξουμε όσο έχουμε δυνατότητες, αυτό το ξέρουν, έτσι ώστε να προστατευτεί ο ορεινός όγκος του ημιτού. Υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα έχει να κάνει με τους σχεδιασμούς για την Αττική και τον ημιτό. Ποιο είναι? Ξέρετε πολύ καλά ότι το μεγάλο σχέδιο για την Αττική είναι τουριστικός προορισμός. Παραλιακό μέτωπο. Έχουμε τη μεταφορά του Υπουργείου στην Πυρκάλ. Και θέλουν με το προεδρικό διάταγμα τη Β' ζώνη του ημιτού να την κάνουν από βουνό πάρκο. Αυτό στους σχεδιασμούς ήταν να αναπτυχθούν δράσεις, ένα πάρκο, προβλέπονται κάποιες δράσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να προστατευτεί από αυτή την, το βουνό, από αυτή την πολιτική. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως το να διευκολύνεις έναν κόσμο ή να πάει να περπατήσει, να αξιοποιήσει τη φύση είναι άλλο πράγμα και άλλο να γίνει η εμπορευματοποίηση. Δηλαδή να υπάρχουν χρήσεις μέσα από οι οποίες θα είναι... Βεβαίως. Και έχουμε πρόβλημα με τη φιλοδασική, η οποία κατέχει κομμάτι του. Δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία, αλλά δεν είναι ώρα για την αναπτύξουμε, που εμείς θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα στην ίδια λειτουργία του. Μάλιστα. Δεν σας έχουμε ακούσει ποτέ να πνίγεστε, οπότε μάλλον από αντιπλημμυρικά είστε καλά. Τα αντιπλημμυρικά δεν το ξέρουν πολύ. Είναι και η μορφολογία, έτσι κάτι. Είναι η μορφολογία. Τα στέλνω από κάτω. Ανάμεσα, όχι, ανάμεσα στη Πανεπιστημίου Πολύ, στα όρια και τη Κεσσαριανής, παίρνει ο Ιρυδανός. Αυτό από το να ήμιστο τον Παναγιώτη Μακρύ είχε γίνει ένα μεγάλο έργο. Σε σωστές προδιαγραφές και το οποίο είναι εγκυβωτισμένο, δεν φαίνεται, αλλά δεν πλημμυρίζει και ποτέ. Γιατί έχει γίνει με σωστές προδιαγραφές. Ένα μικρό αντιπλημμυρικό είναι σε εξέλιξη τώρα, όπως ανεβαίνει Θεολόγου, όπως ανεβαίνει από το Κάραβελ, το οποίο το είχα καταθέσει εγώ, το είχαμε καταθέσει εμείς σαν δημοτική αρχή δηλαδή, και εγκρίθηκε μετά στην περιφέρεια. Τώρα είναι σε εξέλιξη να ολοκληρωθεί. Θα μας λύσει ένα τοπικό πρόβλημα. Αλλά χρειάζονται παρεμβάσεις επίσης σε δρόμους. Επιμέρους όμως. Επιμέρους για δίκτυα, γιατί αρκετοί δρόμοι δεν έχουν. Δεν έχουν συνενωθεί. Δεν έχουν όμβρια, δεν έχουν αγωγούς όμβριων. Και όταν βρέχει πολύ, γίνονται ποτάμια. Βεβαίως δεν πλημμυρίζουν, γιατί πάει προς τα κάτω, αλλά δεν σημαίνει αυτό. Ότι δεν δημιουργεί. Είναι ένα κατηφορικό ποτάμι. Σίγουρα. Υπάρχουν τώρα έργα τα οποία έχετε σχεδιάζετε για αυτήν την θητεία, πέρα από αυτά που αναφέραμε. Θα πρέπει να τα ξεκινήσετε τώρα, να μπουν οι βάσεις. Είπαμε τι σχεδιάζουμε να κάνουμε. Υπάρχουν έργα που είναι σε εξέλιξη ήδη από την. Προφανώς. Προφανώς. Και σχεδιάζουμε και έργα τέτοια και μικρότερα έργα, τα οποία βλέπουμε τις προτάσεις, θα καταθέσουμε στην περιφέρεια, θα ζητήσουμε από παντού χρήματα. Σε κοινωνικές υπηρεσίες. Υπάρχει θέμα. Τι υπάρχει και τι θα κάνετε. Υπάρχει κοινωνική υπηρεσία που να ανταποκρίνεται. Πρώτα απ' όλα έχει πρόβλημα προσωπικού. Έχεις στελέχωση δηλαδή, των υπηρεσιών. Βοήθεια στο σπίτι δεν υπάρχει. Δηλαδή στην ουσία λειτουργεί υποτυπωδώς. Απλά να λέμε ότι είναι εκεί. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, μετά μετατίθεται ένα μεγάλο κομμάτι
της ευθύνης του κράτους απέναντι στην Πρόνοια και την προς τους Δήμους, χωρίς τα μέσα. Δεν υπάρχουν, τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν. Βλέπετε τώρα θα γίνει, έχουν προγραμματίσει νοσοκομεία και γιατροί νομίζω τέλος του μήνα, θυμάμαι καλά, κινητοποιήσεις. Αυτό όλο το πρόβλημα μετατίθεται προς τα κάτω. Προφανώς. Άρα υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Εμείς και σαν αντιπολίτευση είχαμε ζητήσει να λειτουργήσει το κέντρο υγείας της Κεσαριανής, το οποίο είχε κλείσει παλιότερα, να ενισχυθεί του Παγκρατίου που είναι στα όρια του Δήμου. Το Παγκράτη είναι. Αλλά ό,τι γιατρός φέρει. Έχει κανένα γιατρό όμως. Της Κεσαριανής έχει καταργηθεί. Ναι, του Παγκρατίου. Όποιος γιατρός συνταξιοδοτείται δεν αντικαθίσταται. Γι' αυτό επιτείνει το πρόβλημα. Θέλω να πω, το πρόβλημα της υγείας είναι συνολικό, το ξέρετε πολύ καλά, των κοινωνικών είναι συνολικό, και οι Δήμοι έχουν πρόβλημα, όλοι και εμείς έχουμε πρόβλημα, και προσπαθούμε με αυτά τα λίγα μέσα να βοηθήσουμε όπου μπορείς να βοηθήσεις. Είναι ζητήματα που είναι ανοιχτά, που θα τα διεκδικήσουμε όχι μαζί μόνοι μας όλα, δεν γίνεται, αλλά σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης, με αυτούς που έχουν ανάγκη δηλαδή. Άρα, κλείνοντας, κύριε Σαμιλό, καλές διεκδικήσεις θα σας ευχηθώ. Καλό αγώνα, σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που θα μας χρειαστεί είναι το μόνο σίγουρο, ότι θέλει δύναμη, θέλει κουράγιο. Εμείς την έχουμε, γιατί τη δύναμη την αντλούμε από το λαό και τη στήριξή του, όχι μόνο σε εκλογές. Εμείς θα στηριχτούμε στην καθημερινότητα με το λαό, με τους φορείς του λαού. Δηλαδή, για μας οι φορείς είναι σύμμαχοι, δεν είναι αντίπαλοι. Ακόμα και όταν διεκδικούν από το Δήμο πράγματα που δεν έχουν. Σωστό. Γίνει. Εμείς έτσι θα πορευτούμε και νομίζουμε ότι θα κάνουμε βήματα σε μια, παρά το αρνητικό κλίμα που υπάρχει, μην γελιόμαστε. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε, θα κάνουμε βήματα, θα εξυπηρετήσουμε τις λαϊκές ανάγκες όσο μπορούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αφού θα έχετε αναλάβει. Να είστε καλά. Βεβαίως, για να μπορούμε να μιλάμε και πιο συγκεκριμένα. Να είστε καλά.